άκουσα κάτι ρουλιαχτά εδώ, είτε ακούω εγώ, υπάρχουν φανατικοί οπαδοί που τσιρίζουν εδώ μέσα στο στούντιο. Για κάποιο λόγο τσιρίζει ο κόσμος γιατί ξεκίνησε ο τροχός της τύχης. Έλα, Νατάσα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλώς την, το κορίτσι. Έχετε ακούσει για το χρυσό παπούτσι που παίρνουν οι ποδοσφαιριστές, έτσι δεν είναι? Ναι. Εγώ θα το έδινα πάντως στην Νατάσα Κουβελά, γιατί σκοράρει στον τροχό της τύχης. Εδώ άλλωστε και σκοράρει και γυρίζει. Και όποιος γυρίζει... κερδίζει! Θα σκοράρουν σήμερα ο Γιάννης, η Μαρία και ο Δημήτρης. Καλώς ήρθατε. Πάρτε χρήματα, πάρτε χαρά, πάρτε χαμόγελο, πάρτε φόρα, πάρτε και ένα μπάζερ μπροστά σας, γιατί τώρα έχει λεξομαχία. Η κατηγορία είναι στο γυμναστήριο. Έχει πατήσει πιο γρήγορα ο Δημήτρης. Σύνθετες ασκήσεις. Μου είπε με ένα ερωτηματικό, με μία επιχείρηση, έχει του πει σύνθετες ασκήσεις. Γιατί όταν πηγαίνει ο Δημήτρης στο γυμναστήριο, δεν τις κάνει σύνθετες, τις κάνει παπ' ολοκληρωμένες κατευθείαν. Πηγαίνει γυμναστήριο απ' έξω, περνάς, έχεις κανένα στη γειτονιά από κοντά. Ενίοτε πάω απ' έξω. Πώς μου είσαι, ρε φίλε, έλα να παίξεις. Καλώς ήλθες. Σας βρήκα. Σε ποια περιοχή είναι τα γυμναστήριά σου? Θεσσαλονίκη, Σικές. Πολύ ωραία, πολύ. Εκεί με τι ασχολείσαι εσύ? Δημόσιος υπάλληλος είμαι. Σε καλωσορίζω, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Η κατηγορία και γυρίζεις. Η κατηγορία είναι ξενομανία. Καλή αρχή. Λοιπόν. Από το Κάπα. Το Κάπα, λοιπόν. Επηρεάστηκες από το Καρντάσι. Ναι, ξεκίνησα. Μια χαρά. Και πήρες τα πρώτα 40 ευρώ. Εκατό ευρώ σε περιμένουν. Το σίγμα. Ωραία. Σήκωσε τη δωροεπιταγή. Τα σούπερ μάρκετ Γαλαξία σου προσφέρουν 100 ευρώ για τα ψώνια της εβδομάδας. Θα το εκτιμήσεις δε όντως. Είσαι εργενής. Εργένης. Οπότε καταλαβαίνεις τη σημασία αυτής της δωροεπιταγής. Οπα. Ωραία πράγματα. Μυστήρια πράγματα θα έλεγα. Το ταφ. Με αυτό το ταφ και την δωρεπιταγή που έχεις, συνολικά πάνω σου έχεις 2 εκατοστάρικα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Θα ρισκάρεις να σηκώσεις αυτό το ερωτηματικό για να τα κάνεις 7 εκατοστάρικα ή και να τα χάσεις όλα? Αρχή είναι, ας παίξουμε. Λες ότι είναι αρχή όπου θα ξαναμαζέψεις αν χάσεις αυτά τα 200. Οκ, ναι. Okay, επειδή τα 200 δεν είναι το μικρό ποσό, αλλά δεν είναι και το τεράστιο, λες οριακά είμαστε. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων θα το σήκωνε σε αυτό το σημείο. Οπότε μένει να δούμε πόσο τυχερός είσαι στο ξεκίνημα. Για να δούμε. Τι κρύβεται κάτω από το ρυθματικό? Παίξαμε και χάσαμε. 200 ευρώ. Χάσαμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ μικρό ποσό για να στεναχωρηθείς τώρα. Πήρες την γλύκα. Την πήρες. Την πήρα. Την πήρες την γλύκα. Φτάνει. Το 500 ήταν ακριβώς από την άλλη πλευρά του τροχού της τύχης. Και το διεκδικεί αμέσως τώρα ο Γιάννης. Έλα, ρε Γιάννη. Καλώς τον, ναι. Από Θεσσαλονίκη κι εσύ? Από Αθήνα, Καλλιθέα. Αλλά αποκλείται να κατάγεσαι από την Καλλιθέα. Όχι, καταγωγή από Δράμα. Από Δράμα. Είσαι και εσύ Βορειοελλαδίτης, λοιπόν. Ναι, ναι. Σε καλωσορίζω, να ευχηθώ καλή επιτυχία και θέλω να χαλαρώσεις, γιατί είσαι πολύ σφιχτός, σαν τον Σβατζενέκερ όταν κατέβαινε Μίστερ Ολύμπια. Πάμε. Λοιπόν, θα πω το Λάμδα. Μπράβο. Τι λες, φρόντισε μην κάνεις λάθος τώρα. Πάμε. Θα πω το μη. Ναι! Μπράβο! Και το πόνους των 2.000 έρχεται στα χέρια σου. Αρχικά για να το πάρω εγώ μετά, γιατί ξέρεις ότι εδώ τα μεγάλα ποσά τα κρατάω εγώ στα χέρια μου. Μην τύχει και τα πάρετε και φύγετε πριν τελειώσει το παιχνίδι. Το κρατάω για το τέλος. Αλλά μην συζητάμε για το τελικό, γιατί μόλις ήταν η δεύτερη φορά που γύρισες. Το κρατάω εγώ. Αν δεν χρεοκοπήσεις, είναι δικό σου. Αν χρεοκοπήσεις, θα ζήσουμε το θυμόμαστε. Εντάξει. 150 ευρώ έχεις πάνω σου αυτή τη στιγμή. Τι κάνουμε? Γυρνάμε. Πάμε. Για 50. Το πι.
Το γράμμα μας είναι το Π, πλατεία Κύπρου. Μου ήρθε μία στην Καλυθέα τώρα εμένα. Θα. Μένεις κοντά εκεί. Ναι. Είδες, σε πιάνω σιγά σιγά. 200 ευρώ έχεις. Ρο. Το ρο παρακαλώ. Ναι. 2,30. Για πες. Και μέχρι να το σκεφτείς, πέρασαν τα 5 δευτερόλεπτά σου. Χρειάζεται ταχύτητα. Έλα, Μαρία μου, σε καλωσορίζουμε. Λίγο πριν τη λύση του πρώτου γρίφου, γι' αυτό δεν θα πούμε πολλά τώρα. Αλλά μόλις λύσει το γρίφο και πάρει τα πρώτα σου χρήματα, θα γνωριστούμε. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Είσαι έτοιμη για το πρώτο σου σύμφωνο. Είναι 20 ευρώ. Έλα. Το νι. Ωραία. Υποψιάζεσαι μία από τις δύο λέξεις. Ναι. Ποια? Δεύτερη. Την ελληνική. Ναι. Άρα προσπαθεί να σκεφτείς ποια ξένη λέξη έχει ακριβώς το ίδιο νόημα. Έχεις μόνο 20 ευρώ, εκτός από το να γυρίσεις δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι, ήρθε, μπράβο σου, μπαλαντέρ. Πρέπει να το εξασφαλίσεις. Πάμε. Το γάμα. Όχι. Όχι, ήταν ένα από τα γράμματα που δεν υπάρχουν. Χάνεις τη σειρά σου, έρχεται ο Δημήτρης. Το Β. Κάτι είδες, κάτι είδες. Έχουν τελειώσει τα σύμφωνα. Αυτό υποψιάστηκα. Άρα το λύνεις και παίρνεις όχι 20 ευρώ που έβγαλες, αλλά 100 ευρώ που θα σου δώσουμε για τη λύση του γρίφου. Έχεις 5 δευτερόλεπτα, ξεκινάμε. Βίντεο κλιπ, μουσικόρεμα. Νοπ, κάτι δεν πήγε καλά. Γιάννη, και εσύ μπορεί να λύσεις το γρίφο, αν θέλεις, εκτός αν επιθυμείς μια άλλη στρατηγική. Θα τον λύσω. Πάμε. Βίντεο κλιπ, μουσικόραμα. Μουσικόραμα. Βίντεο κλιπ και μουσικόραμα. Μπράβο, Γιάννη, ήσουν ατυχερός που έδωσε λανθασμένη απάντηση ο Δημήτρης. Οπότε εσύ με το μεγαλύτερο ποσό στα χέρια σου, αλλά και τούτο εδώ από αυτό το γύρο, φεύγεις από τον πρώτο νικητής. Κρατάς και τον πονουσάκι σου. Και τώρα που πήρες φόρα και χαλάρωσες, ελπίζω λίγο. Λίγο. Αρκετά. Σίγουρα. Αρκετά, αρκετά. Θέλω να πιστεύω. Έτσι λέει. Θα μου το δείξει τώρα που παίζει πρώτος. Γεια, βρε Γιάννη, εδώ που περιπλανιέσαι εκεί στην Καλυθέα. Καλυθέα, τι ωραίο μέρος. Θέλω να παρκάρεις σήμερα. Πηγαίνεις μια εβδομάδα πριν και βρίσκεις θέση αμέσως, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Γιάννη μου, η επόμενη κατηγορία έρχεται. Η κατηγορία είναι ρόλος και ηθοποιός. Πολύ ωραίο αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κατηγορία. Τηλεοπτικός ρόλος επάνω και στις κάτω δύο σειρές είναι ο ηθοποιός. Ελληνικό σύριαλ, επαναλαμβάνω. Όχι, δεν επαναλαμβάνω, τώρα το λέω. Ναι. Το μαρτύρισα. Τώρα το λέμε. Άντε, χαλάλι. Θα πω το σίγμα. Okay. Λογικό. €200, money, money. Μπορώ να σου υποδείξω, αν θέλεις, και ποια είναι τα καλύτερα σούπερ μάρκετ Γαλαξία στην Καλυθέα. Τα δύο με έχουν πελάτη. Έχουμε στην Καλυθέα αρκετά. Μα γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, και εδώ θα πω το Π. Οπ! Σου την έκανε το Π και φωνάζω τη Μαρία. Μαρία, δεν πρόλαβα να πούμε μια κουβέντα πριν, έχασες με τη μία. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα επιτέλους. Σε καλωσορίζω. Έχω από την Καλυθέα τον Γιάννη, Θεσσαλονίκη, τον Δημήτρη και... Μαρία από Βόλο. Και μένεις εκεί? Όχι. Έχεις φύγει. Ναι. Τα τελευταία 5 χρόνια ζω και εργάζομαι στη Ρόδο. Εκεί τι κάνεις? Δασκάλα είμαι. Πάρα πολύ ωραία. Όριστε και για σένα μία δωρεπιταγή, για να δω. Το νι. Το νι. Πολύ όμορφα, μπράβο σου. Σήκωσε τη δωρεπιταγή, 150 ευρώ το σύνολο. Τα 50 είναι από τα νι, τα οποία μόλις τώρα ανοίγει η Νατάσα μας. Το κάπα. Εδώ είσαι άτυχη, κρατάς τα 150, έρχεται ο Δημήτρης. Το ταφ.
4 τα. 800 ευρώ, Δημήτρη μου! Τώρα σε φτιάχνω. Λοιπόν, δεν είναι κάτι που βλέπουμε συχνά. Μου κόπηκε και η λαλιά. Κοίταξε το ποσό. Κοιτώ εσένα, ξανακοιτώ το ποσό και λέω, παιδιά, ο άνθρωπος έχει φέρει ό,τι μεγαλύτερο μπορούσε να φέρει σε αυτόν εδώ το γύρο. Γιατί εδώ δεν έχουμε χιλιάρικα και 500 ευρώ. Και έχεις ήδη 800. Το νου σου. Θα αγοράσω. Πάμε. Αλφα. Θυμίζω, ο ρόλος και ο ηθοποιός, παρακαλώ. Θα ξαναγοράσω. Το όμικρον. 100% ξέρεις, νομίζω, τον ηθοποιό. Ακόμα και αν δεν το ήξερες, μπορείς και να το διαβάσεις πια. Όμως, ο ρόλος είναι αυτός που σε δυσκολεύει. Ναι. 600 ευρώ. Αναγκαστικά θα γυρίσω. Μιας και έφερες δωρεάν φωνή και σώθηκες από αυτό, θα σου πω κάτι. Ναι. Μου ανέφερες ότι αναγκαστικά θα γυρίσω. Δεν σου απάντησα, γιατί δεν υπάρχει κανένας που σε αναγκάζει να γυρνάς με τόσα λεφτά. Ναι. Αλλά ήρθε ο τροχός για να σου το επιθυμίσει. Και αυτό ακριβώς που σου λέω εγώ. Πάμε, ποιο φωνή. Θα πάρω το ΙΤΑ. Βοηθά. Βοηθά όπως και δίποτε. Θα πάρω άλλο ένα φωνή, το ΙΟΤΑ. Λοιπόν, αυτός ο εξαιρετικός ηθοποιός, που είναι και αεκτής δυνατός, είναι κάτι... Έχει παίξει ένα πολύ... Τι να σας πω, ρε παιδιά, δηλαδή ο ρόλος αυτός είναι πολύ χαρακτηριστικός. Το μη. Έχει πάει το μυαλό σου έστω ως εικόνα στο συγκεκριμένο ρόλο? Όχι. Όχι. 5-20. Και μαζεύεις πάλι χρήμα. Έλα. Τώρα. Σήκωσε και την δωροεπιταγή την 900. Άλλα 300 ευρώ στα χέρια σου. Είσαι στα 830. Πλησιάζεις τη λύση. Θα πάρω το ύψιλον. Ήταν λιγάκι δύσκολο να εμφανιστεί στη δεύτερη λέξη. Ναι. Τη μόνη που σου λείπει από ό,τι καταλαβαίνω. 7.30. Εδώ θα κρυθούν όλα. Πάμε. Το λάμδα. Το λάμδα. Ναι, υπάρχει. Σου έδωσε τη λύση. Νομίζω πως ναι. Είναι 780 ευρώ. Αν θέλεις αυτό το ποσό, λύσε μου το γρίφο τώρα. Θα αγοράσω και το ωμέγα. Αν θέλεις 100 λιγότερα, να αγοράσεις το ωμέγα. Ποιος είναι, λοιπόν, ο ρόλος ο οποίος έχει χαρακτηρίσει πάρα πολύ τον Αντώνη Αντωνίου τα τελευταία 8 χρόνια? Μινάς Στρατέλης. Πες μου τυπικά και το όνομα του ηθοποιού, διάβασέ το. Αντώνης Αντωνίου, συγγνώμη. Έτσι, μπράβο. Μπορεί να το πήρε λίγο παραπάνω, αλλά θα σου άρεξα εγώ τη μουρμούρα αν δεν το έλυνες μετά από τόσα λεφτά που έβγαλες, τόσο ωραίες κινήσεις που έκανες με τα φωνιεντάκια σου κτλ. Και μία φορά που ξεχάστηκες, σε διόρθωσε ο ίδιος ο τροχός και η τύχη σου και ναι, σου έφερε το δωρεάν φωνιεν. Από τη στιγμή που πήρες το γύρο στα χέρια σου, δεν έκανες κανένα λάθος, γι' αυτό και έχεις αυτά τα 680 ευρώ. Είναι και τα πρώτα σου χρήματα, αν δεν κάνω λάθος. Μαζί με τη λεξομαχία 780 δεν ήταν τα πρώτα σου. Είσαι πρώτος όμως, γιατί στον τρίτο γύρο έρχεται η Μαρία. Μαρία μου, θέλω να σου πω ότι φυσιογνωμικά μου θυμίζεις και λιγάκι Αναστασία Παντούση με Μαρίνα Σάτι. Υπάρχει μια μίξη. Δεν τραγουδάς όμως, ούτε παίζεις θέατρο. Όχι, όχι. Πάμε να πάρουμε κατηγορία. Η κατηγορία είναι βουνό. Βουνό με βουνό, δες, μην γιχάνεις τη σειρά σου εδώ. Λυπάμαι. Δημήτρη. Πενήντα. Κάπα. Λοιπόν, μιας και βρήκαμε το πρώτο γράμμα, να σας πω ότι αυτό το βουνό δεν είναι ελληνικό. Είναι... Άντε, θα δώσω κι άλλη βοήθεια. Είναι ευρωπαϊκό. Το ΤΑΦ. Το
Το ρο. 3-3. Συνεχίζει με φόρα από τον προηγούμενο γύρο. Διεκδικείς το 500 και το φέρνεις. Και ακόμη μία φορά έχεις στα χέρια σου ένα πολύ μεγάλο ποσό. Με ένα γράμμα θα μάθουμε και ποιο είναι αυτό το ποσό. Σίγμα. Είναι 1500! Έχει πάρει φόρα ο Σαλονικιός. Και τώρα ποιος τον σταματά. Σηκώνεις αυτό το τριπλό 500, είσαι στα 1620. Να σου πω, Δημήτρη μου, μαζί με το ποσό που έβγαλες πριν, αν πάρεις ένα τέτοιο μεγάλο ποσό τώρα, δεν ξέρω, θα είναι ο πιο εντυπωσιακός, όχι τρίτος γύρος, η πιο εντυπωσιακή πρώτη φάση που έχουμε δει εδώ και αρκετό καιρό. Θα τα κρατήσεις όμως, θα δείξει. Πρέπει να λύσεις το γρίφο. Το Α. Α. Η γεωγραφία και τα βουνά είναι το φόρτε σου ή όχι? Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Okay. Αυτό είναι καλό. Θα μπορούσε να είναι και κρύο. Θα πάρω και το όμικρον. Δεν είναι ότι σκέφτηκε λάθος. Όμως το όμικρον αυτή τη στιγμή σε κρεμάει. Δημήτρη, κρατάς τα 1520. Δεν νομίζω ότι έκανες κάτι παράλογο. Ένα φωνή εναγόρασες και καλά έκανες. Αλλά αυτό το φωνή δεν υπάρχει. Και τώρα, Γιάννη, έλα εδώ. Γιατί έχει 1520 συν εκείνο το κοντά 800 από τους πρώτους γύρους. Αν το πάρει, τον χαιρετάτε από τώρα τον Δημήτρη ως φιναλίστ. Ωραία. Σ' ακούμε. Λοιπόν, το νι. Ωραίος. Σήκωσε τη δρόμη επιταγή γαλαξίας. Πολύ τυχερός. Το πι. Και χτυπάς και τη δεύτερη ευκαιρία αυτή τη στιγμή, άρα έχει περιθώριο λάθος, όλα δουλεύουν υπέρ σου. Πες μου αν έλυσες το γρίφο. Όχι. Γύρισε. Το λάμδα. Κάτι βλέπεις, έτσι δεν είναι? Έχω ένα μοτίβο, αλλά τίποτα σίγουρο. Θέλω να μου πεις αν αυτό το διπλό λάμδα σου έδωσε έστω τη μισή λύση. Έχω βρει τη δεύτερη, είναι σίγουρα. Έχεις 210 ευρώ, τα 100 είναι δωρεπιταγή, τα 110 είναι το διαθέσιμο ποσό σου. Το βρήκα. Όλο το γρυφό. Ναι. Τρανσιλβανικές Άλπεις. Είναι οι Τρανσιλβανικές Άλπεις. Τρανσιλβανικές Άλπεις στη Ρουμανία. Όχι για 210 ευρώ. Αλλά για 1500 που γλίτωσες και εσύ και η Μαρία, γιατί εδώ δούλεψες και για τη Μαρία, που θα σε ευχαριστήσει τώρα που πήγες θέση σου να πάρεις αυτά τα 210. Σίγουρα, αν είχε ξεφύγει, παιδιά, ο Δημήτρης, πολύ δύσκολο θα τον φτάνετε. Αλλά ο Δημήτρης, παιδιά, είναι πολύ άτυχος, γιατί σε ένα φωνήεν, που μάλλον το ίδιο θα κάνατε κι εσείς στη θέση του, αστοχήσε. Μόνο το ωμέγα και το όμικρον δεν υπήρχαν τελικά μέσα. Δημήτρη, παραμένεις πρώτος. Παρ' όλα αυτά, με 780, απλώς πλησίασε με 440 ο Γιάννης. Διαφημίσεις. Σαν καλός οικοδεσπότης εδώ, στην εξώπορτα σας περιμένω για να περάσουμε σιγά σιγά στη δεύτερη φάση του παιχνιδιού. Στην πρώτη φάση ο Δημήτρης από Σαλόνικα με 780 προηγείται. Βέβαια τώρα, εάν δεν είδατε πώς έχει εξελιχθεί σήμερα το παιχνίδι μας, δεν θα ξέρετε ότι ο Δημήτρης άγγιξε κάποια στιγμή, άγγιξε άλλα 1700 ευρώ περίπου, αλλά επειδή βρέθηκαν πολύ νωρίς αυτά τα λεφτά στα χέρια του, δεν μπόρεσε να τα κρατήσει λύνοντας το γρίφο. Και έτσι, ο φίλος μου Γιάννης από την Καλυθέα είχε την ευκαιρία να τον πλησιάσει με 4-40, ενώ κρατάει μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης και του εδώ τον μπόνους που τον περιμένει στο τελικό, εάν φτάσει εκεί χωρίς να χρεοκοπήσει πουθενά. Η δασκάλα μας, η Μαρία, η οποία είναι στη Ρόδο, δεν έχει πάρει ακόμα χρήματα, γι' αυτό και στη δεύτερη φάση ίσως ανέβει σιγά-σιγά. Και μπορεί να ανέβεις τώρα, Μαρία μου, με μια λεξομαχία και εσύ και τα αγόρια βεβαίως, γιατί ξεκινάει η δεύτερη φάση με αυτήν εδώ τη λεξομαχία. Η κατηγορία είναι ξένος λογοτέχνης. Μουσική.
Και πάλι ο Δημήτρης. Μαρσέλ Προύστ. Μου αρέσει πάντα, επειδή έχει λύσει όλες τις λεξομαχίες ο Δημήτρης, που υπάρχει μια επιφύλαξη. Μαρσέλ Προύστ, ξέρεις, το λέει πολύ... Το υποχθόνιο. Υποχθόνιο, ναι. Υποχθόνια και υποχθόνια τα βγάζεις τα λεφτά πάντως. Και έτσι είσαι ο πρώτος παίκτης που αγγίζει το χιλιάρικο, έχεις 980, αλλά τώρα επιλέγεις εσύ την κατηγορία και αυτό θα σου φανεί πολύ χρήσιμο. Δημήτρη, για πες μου, από τις τρεις που θα σου προσφέρω τώρα, ποια σου φαίνεται καλύτερη? Η πρώτη κατηγορία είναι αργό. Μάλιστα. Η δεύτερη κατηγορία είναι πετώντας. Συνήθως είναι μια πληροφορία που αφορά ένα πετούμενο. Μάλιστα. Ένα πουλί. Και η τρίτη κατηγορία είναι φαγητό, που αρέσει σε όλους. Ναι. Και η κατηγορία και το φαγητό. Τι λες? Θα ξεκινήσω με το πετούμενο. Πετούμενο, πετώντας, πάμε. Πετώντας, λοιπόν, η πληροφορία μας είναι στον πίνακα αυτή τη στιγμή. Και περιμένουμε να γυρίσεις για να ανοίξεις τα πρώτα γράμματα. Αρχίζεις και πάλι δυνατά, ερσίνεσαι, είσαι παιχταράς. Αρχίζεις πάλι με 150 στο πρώτο γράμμα, το οποίο είναι ποιο? Ταφ. Για 150. 6 εκατοστάρικα! Εσύ τι παίκτης είναι αυτός? Τι παίκτης είναι τούτος? Δεν ξεκινάει ποτέ με κάτι λιγότερο από 6 εκατοστάρικα. Σε κάθε γυρισμά του, να σου πω κάτι. Στην υγειά σου, καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια, ό,τι θέλεις. Την δροσιά του να έχει, να τάσαμε το νεράκι είναι παγωμένο. Οχ. Οκ. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Το νιώσες? Λίγο. Λίγο, οκ. Πάμε. Έτσι για να πάρουμε ζωντάνια. Ναι. Την πήρες τη ζωντάνια τώρα. Ωραία, παίζουμε και ένα σύμφωνο. Τη ζωντάνια και θα πω το σίγμα. Εννοείται ότι ένιωσε τη χρεοκοπή απλάς να τον φλερτάρει. Και ευτυχώς για σένα έμεινε μακριά. Έφτασε τα 800. Θα αγοράσω το α. Ο Δημήτρης, αν μου επιτρέπετε να τον βαφτίσω κιόλας ή να βαφτίσω με νέα ιδιότητα κάποιους παίκτες, είναι από τους καλύτερους τροχογυριστές που είχαμε εδώ και πολύ καιρό στον τροχό. Τροχογυριστής, μου αρέσει. Γιατί ακόμα στα μισά μπορεί να αλλάξει τώρα. Μην το λες, μην το λες. Πάντως, έχεις 7 εκατοστάρικα, θα πας εξαιρετικά. Θα ξαναγοράσω. Έτσι, γιατί μας έκαψε πριν, θα ξαναπώ το όμικρον. Το όμικρον, εντάξει, πόσες φορές να στην κάνει. Ωραίστε, τώρα εμφανίστηκε 3 φορές. Ωραία. Πετώντας, μία πληροφορία που αφορά ένα πτηνό. Θα ξαναγοράσω το έψιλον. Παίζει να είναι και το καλύτερο φωνή. 8 φορές, Νατάσα. 8. Λοιπόν, άρα έκανες καλή δουλειά εδώ. Μάλλον μάντεψες και για ποιο πουλί μιλάμε, για ποιο πτηνό. Αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι δύσκολο, τώρα πια το ξέρουμε όλοι. Την πληροφορία θέλουμε. 500 ευρώ. Μάλιστα. Δεν μπορούσε να αγοράζει εσαΐ η φωνήεντα, έπρεπε και να πάρει σύμφωνο ο άνθρωπος. Θα πω το θετικό. Δεν χάνεις το ποσό, το οποίο είναι 500 πια, δεν είναι εκείνο το 1500, αλλά δεν χάνεις και τα λεφτά σου. Η χρεοκοπία απλάς την απέφυγες και ίσως αυτό να είναι και το μεγάλο κέρδος από αυτή τη χασούρα εδώ. Έλα, Γιάννη. Πω! Εγώ ήμουν ανάποδο, δεν με ήθελε. Γιάννη, όχι απλά το ανάποδο, αλλά τα πράγματα εξελίχθηκαν για σένα πάρα πολύ άσχημα πάνω που έχεις βρει το δρόμο σου. Χάνεις 440 ευρώ και παίζει αυτό να μην είναι και μεγαλύτερη ζημιά. Αδελφέ, χάνεις και τον bonus των 2.000 και γυρίζεις στο 0 μαζί με την Μαρία που έρχεται να παίξει τώρα. Λυπάμαι πάρα πολύ, Γιάννη. Στάθηκες πολύ άτυχος. Μαρία, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ένα παίκτη στο παιχνίδι μας μέχρι στιγμής. Λέγεται Δημήτρης, είναι... Σας έχει φάει λάχανο. Σας έχει φάει λάχανο, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα μισά του παιχνιδιού. Υπάρχει πιθανότητα. Τα έχει αυτά ο τροχός. Πάμε. Για να δούμε. Και το φέρες με την πρώτη, τη μία και μοναδική φέτα που μπορεί να σε φέρει πάνω από το Δημήτρη. Ένα σύμφωνο χρειάζεται. Το πι. Και με το πι αφαιρείς τη φέτα 50% γιατί χάρη σε αυτή τη φέτα θα πρέπει να πάρεις τα μισά χρήματα από τον κοιτάει. Δεν έχει και κάποιος άλλος χρήματα πάνω από αυτή τη στιγμή. Ο Δημήτρης ξαφνικά χάνει τα μισά του χρήματα. Άρα
πρέπει να το λύσω. Αν το λύσεις, θα πάρεις τα δικά του μισά, σύν ό,τι βγάλεις και θα περάσεις πρώτη. Κρατάμε τα μισά στην άκρη και πάμε τώρα να δούμε ποιος θα λύσει το γρίφο. Μάλιστα. Ας γυρίσουμε. Βεβαίως και γυρίζει, γιατί πάνω της έχει μόνο 100 ευρώ. Αυτά τα 490 δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή του Δημήτρη. Αυτά είναι στην άκρη. Θα τα πάρεις μόνο αν το λύσεις. Και τώρα θα πάρεις άλλα 20. Το νι. ...120 πάνω σου. Θα αγοράσω το γιώτα. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκει γράμματα η Μαρία για την ίδια. Είναι σημαντικό γιατί μόνο με τη λύση του γρίφου μπορεί να περάσει πρώτη. Εάν δεν λύσει εσύ το γρίφο, ο Δημήτρης θα πάρει πίσω τα λεφτά που με τον ιδρώτα του έβγαλε. Αν είναι δυνατόν. Κρίμα. Κρίμα. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, οι χρεοκοπίες έχουν ταράξει και το Γιάννη, ταράζουν και τη Μαρία και οι δύο μπορούσαν να φτάσουν το Δημήτρη. Η Μαρία μπορούσε να τον προσπεράσει και χρεοκόπησε. Μαρία, λυπάμαι πάρα πολύ. Τυχερός στην ατυχία του είναι ο Δημήτρης. Που, να στα πω καλά, Δημήτρη, τώρα, να στα πω πώς είναι. Τώρα. Εκεί που φαινόταν ότι θα ζοριστείς, γιατί υπάρχει χρεοκοπία πλάς και τα χρειάστηκες, τα έφεραν όλα ο Γιάννης και η Μαρία, τα αφαίρεσαν για πάρτι από τον τροχό, είσαι ο μόνος που κράτησε λεφτά, ενώ όλοι οι άλλοι δεν κρατούν ούτε σεντ στην τσέπη τους. Και δεν υπάρχει και χρεοκοπία πλάς. Χαλάρωσε και απολαύσε το. Μιλάμε για τον κλασικό Δημήτρη, έλα. Το ρο. Που σημαίνει ότι με την πρώτη επιλογή, τσουπ, 6 εκατοστάρικα πάλι. Αυτός είναι ο παιδιά ο Δημήτρης. Δεν πέφτει κατά τα 6 εκατοστάρικα. Μιλάμε για τροχοπαίχτη δύναμη. 1100. Το λύνω. Για 1100. Για 1100. Ενώ όλοι οι άλλοι έχουν χάσει τα πάντα. Πάμε. Ο χρυσαετός πετάει μέχρι 5.000 μέτρα ύψος. Αυτή είναι μια πληροφορία η οποία πετάει πραγματικά το Δημήτρη από τα 980. Πού, Δημήτρη, για πάμε. Άνοιξε τέλος και πήγαινε θέση σου να δούμε πού έφτασες. Χρυσαετέ του τροχού της τύχης. Πού έχεις φτάσει, Δημήτρη μου? Στα 1100. Σε αυτό το γύρο. Γιατί το σύνολό σου είναι 2.080, ενώ έχασε τα χρήματα που είχε ο Γιάννης, δεν έβγαλε η Μαρία. Ένα εντυπωσιακό προβάδισμα, χρυσαετέ μου. Χρυσαετέ μου. Και όλα αυτά επειδή και εσύ στέκεσαι απίστευτα τυχερός και μπράβο σου, ικανός στις λύσεις των γρίφων, το δίνουμε και αυτό βεβαίως. Αλλά από την άλλη, ο Γιάννης και η Μαρία ταράζουν τις χρεοκοπίες και έχουν μείνει στο μηδέν. Με το Γιάννη να φέρνει ό,τι χειρότερο. Τη χρεοκοπία πλάς. Επόμενος γύρος. Μην χάνεις το κουράγιο σου, Γιάννη. Για πλησίασε. Κάντο όπως ο Δημήτρης. Κατηγορία, παρακαλώ. Η κατηγορία είναι αργό. Το σίγμα. Σίγμα για αρχή. Δεν παίζεσαι. Δεν παίζεσαι. Δεν παίζεσαι. Μέχρι και το σίγμα έχασε ως πρώτο γράμμα. Το σίγμα είπε. Ναι, ναι, δεν παίζεται. Η ατυχία. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Έχει χτυπήσει τα βάνη, φίλε, στην ατυχία. Μαρία, εσύ δεν είσαι τόσο άτυχος ο Γιάννης, να τα λέμε αυτά. Άξι. Απλά δεν σου ήρθε την κατάλληλη στιγμή η σωστή φέτα. Μπορείς... Είναι ευκαιρία τώρα. Σου δίνει ευκαιρία. Δεν είναι η τελευταία σίγουρα, αλλά είναι μια καλή αρχή γιατί αυτή τη στιγμή τα 500 είναι και πάλι στο παιχνίδι. Ας αρχίσουμε με 30. Το μη. Μη. Παιδιά, αλήθεια τώρα, αυτό συμβαίνει σε αυτούς τους δύο παίχτες. Συμβαίνει αυτό το πράγμα στη Μαρία και στο Γιάννη, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Μαρία μου, χάνει σειρά σου. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς και την ατυχία των δύο και την τύχη του ενός από την άλλη. Χαίρομαι για σένα, αλλά νομίζω ότι μέχρι και εσύ κάποια στιγμή νιώθεις λίγο άβολα που τα παιδιά χάνουν τόσο άνετα. Πάρ' το πάνω σου ωστόσο, σου λείπουν 600 ευρώ για ξεκίνημα, έλα. Ξέρεις εσύ. Πώς και έτσι. 40 εσύ, δεν σε αναγνωρίζω. Το ταφ. Το ταφ. Τουλάχιστον είχε 5, έτσι για να το ξέρεις, για το ξεκάρφωμα, ρε παιδί μου. Έβγαλε, κάτσε να το πω, δεν ξέρω αν ακούγεται ωραία, αλλά όπως και να το πω δεν μπορώ να ακουστεί διαφορετικά.
Μόνο 200 ευρώ έβγαλες, φίλε Δημήτρη, τώρα. Κρίμα. Συνήθως έβγαλες 600 και πάνω. Σ' ακούμε. Το νι, όπως λέμε, Νίκος. 2,20. Το πι. Και εσύ είσαι άτυχος εδώ, αλλά τουλάχιστον έχεις δημιουργήσει προβάδισμα. Γιάννη. Έλα. Το χι. Το χι, χαμοστέρνας. Χαμοστέρνας, ναι. Ωραία. Έλα. Πεντάρικο. Το γάμα. Νοπ. Μαρία. Μόλις 40 ευρώ, γυρίζεις ξανά. Έλα. Λίγο ακόμη. Δεν σου έκανε τη χάρη. Για ακόμη μια φορά εδώ χάνεις τη σειρά σου. Δημήτρη, έχεις 2,20. Το Δέλτα. Οκ. Θα αγοράσω το όμικρον. Λοιπόν, έχεις σκεφτεί να προχωρήσεις με φωνή. Το όμικρον, παρακαλώ. 2 όμικρον. Τώρα τι σκέφτεσαι. Θα γυρίσω. Τώρα. Και έχουμε καιρό. Θα πάρω το έψιλον. Καθοριστικό φωνή είναι το έψιλον, γι' αυτό είναι εδώ το γρίφο. Έχεις μαντέψει και εσύ το δεύτερο μέρος. Α, εγώ τώρα με το έψιλον που άνοιξε η Νατάσα το τελευταίο, νομίζω ότι μπορώ να το διαβάσω. Εσύ. Εγώ. 140. Θα το λύσω. Πάμε. Τα κατάφερε τελικά, δεν του το είχα. Τα κατάφερε τελικά, δεν του το είχα. Εγώ θα πω εδώ ότι, επειδή μιλάμε για τον Δημήτρη, του το είχα. Έχει λύσει κι άλλους γρίφους, αλλά... Εάν θέλω να πω κάτι λυπηρό για τον Δημήτρη, γιατί μέχρι τώρα νιώθει μόνο ενθουσιασμό και ευτυχία, θα πω, φίλε, πραγματικά έγινες ρεζίλη. Έβγαλες μόνο 140 ευρώ, δεν έχεις φτάσει ούτε τα 3.000. Πήγαινε, σε παρακαλώ, πίσω στη θέση σου. Άλλος ένας γύρος που δούλεψε ρολόι για τον Δημήτρη μας. Φυσικά κέλυσε τον γρίφο για 140 μόνο. Δεν αφήνεις την ευκαιρία όταν προηγείσαι με το τεράστιο ποσό των 2.220 ευρώ. Και λέω τεράστιο γιατί ως διαφορά είναι τεράστιο, εφόσον ο Γιάννης και η Μαρία ούτε σε αυτό το γύρο έβαλαν λεφτά στην άκρη. Πάμε στον έκτο. Μαρία, λιγοστεύουν οι πιθανότητες. Κάτι πρέπει να γίνει. Να γίνει τώρα αυτό που πρέπει να γίνει. Μακάρι. Που τα 500 γυρίζουν, αλλά εσείς τα βλέπετε σαν περαστικούς έτσι. Από πολύ μακριά. Από πολύ μακριά. Ήρθε η στιγμή να πλησιάσεις. Έρχεται η κατηγορία, να τη θυμηθούμε βασικά, είναι. Η κατηγορία είναι φαγητό. 1, 2, 3, 4 γραμμές, αλλά 3 φαγητά. Και αυτό γιατί το πρώτο φαγητό θα το βρούμε στο μισό γρίφο, στις 2 πρώτες γραμμούλες, εντάξει. Ναι. 100. Το σίγμα. Αν έχει έστω και ένα που ευτυχώς έχει, γιατί πριν την πατήσαμε, θα σας δώσω μουσικά ένα στοιχείο για το πού είναι αυτά τα φαγητά. Να δω πώς θα πάτε με μουσική. Το έχουμε. Τα ρούδια. Άρα... Πού πάμε, πάμε Βόρεια Ελλάδα, πάμε Θράκη. Εντάξει, έλα. Μη πάλι, αυτό θέλεις, έλα. Ναι, το μη. Μη, σε έκαψε πριν. Τώρα όμως, σου δίνει 3 εκατοστάρικα. Συνεχίζω με θρακιώτικες σάνς εγώ, έτσι. 4 εκατοστάρικα, έλα, κάτι έχει αλλάξει. Θα αγοράσω. Πάμε. Το Α. Αλεξανδρούπολη. Μπράβο. 3 εκατοστάρικα. Με ένα διχιλιαρικάκι τον έφτασε το Δημήτρη. Το επακούστηκε πολύ εύκολα όπως το είπα, ε. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει 500 εδώ. Το κάπα. Ωραία. 3,50.
Θα ξαναγοράσω το έψιλον. Ένα φαγητό στις πρώτες δύο γραμμές. Δύο φαγητά στις επόμενες δύο. Συνολικά τρία φαγητά ψάχνουμε, έτσι. Το νι. Φέρε το μεγάλο να πιάσω καμιά μπαϊντούσκα εδώ τώρα, να γίνει χαμός. Έλα το μεγάλο, έλα το πεντακοσάρικο. Ένα συγκαθιστό κάτι, ρε παιδί μου. Ναι, όχι. Είπα, δεν θέλει. Δεν θέλει. Το λάμδα. Και βρίσκεις γράμματα, αυτό είναι το σημαντικό, και πολλά μάλιστα, μόλις για 3,20. Θα αγοράσω το γιώτα. Θέλει. Δεν μπορεί να δουλεύουν όλα τόσο ρολόι για το φίλο μου τον Δημήτρη, τον οποίο αγαπώ και εκτιμώ, αλλά βλέπω ότι του τρώνεται το χαλί. Έχει για τον το τελικό. Το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Δεν είναι τη νυχτερίδα, είναι του Batman, όχι μια απλή νυχτερίδα σε σπηλιά. Μιλάμε για το μεγαλύτερο κοκαλάκι. Διότι έχεις λύσει σχεδόν το γρίφο και τον αφήνεις πάσα, έτοιμο το πιάτο, Δημήτρη, έλα να χορτάσεις κι άλλο. Εντάξει, ο Δημήτρης δεν φταίει, παιδιά, του το δίνουν στο πιάτο, ο άνθρωπος έρχεται λύνει γρίφο, τι να κάνει, την υποχρέωσή του, το καθήκον του. Θα ακούμε. Ταφ για τη δωρεπιταγή γαλαξίας. Ωραία, αφαίρεσέ την. Και ήδη έχεις βρει ένα μικρό κομμάτι του πρώτου φαγητού. Θέλω το πρώτο σου σύμφωνο και είναι ποιο. Το πι. Αφαίρεσέ το ένα συν ένα και πες μου ποιο είναι αυτό που σκέφτεσαι για δεύτερο σύμφωνο. Πρέπει να το πετύχουμε και αυτό, Δημήτρη. Το ρο. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάρω το όμικρον. Δεν έχεις διαθέσιμα χρήματα για άλλη αγορά. Το ζήτα. Ωραίος. Δεν ξέρεις μόνο ναι. Το πρώτο τελευταίο. Ναι. 2,20. Άλλο ένα σωστό σύμφωνο και με βλέπω να αρχίζω τους καρσιλαμάδες και τους αντικριστούς. Έλα. Το γάμα. Ξεκίνα. Να ξεκινήσω. Είμαστε 3,20. Θα ξεκινήσω αντικριστούς. Ξεκίνα. Για λύσε... Θάρω. Πρόσεξε. Μαντί με γιαούρτι, ντους λεμέδες, ριζόπιτα. Έτσι, μπράβο. Μαντί με γιαούρτι που είναι στο μπαρικάκι, έτσι γεμιστό. Ντους λεμέδες που είναι σαν τυροπιτάκι και ριζόπιτα που δεν χρειάζονται παραπάνω. Μαντί είναι από το χωριό μου. Αλήθεια λες. Ποιο είναι το χωριό σου? Κάνουμε πολύ στο χωριό μου, νομός Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, ναι. Νέα Μάδητος. Πολύ ωραία. Το έχουμε, δηλαδή το, εκεί με το που. Το στην αρχή το κατευθείαν. Δεν χρειάστηκε να μαντέψει το μαντί, το είχε στον ουρανίσκο του. Άλλα 3,20, άλλη μια δωρεπιταγή. Ασταμάτητος. Τροχογυριστής απόλυτος. Άνθρωπος που εκτός από τύχη διαθέτει και ψυχραιμία, γιατί χρειάζεται να είσαι ψύχρεμος απέναντι σε αυτά τα αθρακιόλικα φαγητά. Πρώτον, να το πούμε αυτό. Και δεύτερον, 2.540 ευρώ, ενώ για ακόμη μια φορά η Μαρία και ο Γιάννης δεν μπόρεσαν να σε ενοχλήσουν, σαν κουνούπι θρακιώτικο, να πάνε εδώ και τίποτα. Λεξομαχία. Η κατηγορία είναι στη μουσική. Στη μουσική. Έλα, μα τον καριοφίλιδο Ιτσίδη. Μιας και πέσαμε θρακιώτικα τόση ώρα. Γιάννη. Κουαρτέτα εν χορδόν. Ωραία, μόνο στον τονισμό έκανα ένα μικρό λαθάκι, αλλά εδώ δεν έχει σημασία. Τα κουαρτέτα εμφόρδων ήταν αυτά που σου δώσανε 200 ευρώ. Δεν είναι τα πρώτα του χρήματα, γιατί έχει χρεοκοπήσει ο άνθρωπος. Τα έχασε όλα νωρίτερα με τη χρεοκοπία απλά. Αλλά είναι τα πρώτα που βγάζει σε αυτό το
την αποστατή, την προσπάθεια που θα κάνει μετά τις διαφημίσεις να φτάσει τον Δημήτρη που ξεχωρίζει με αυτό το ποσό των 2.540. Έχω χάσει την μπάλα με τα δώρα, είσαι πάρα πολύ ψηλά, δεν ξέρω αν μπορούν να σε φτάσουν. Αυτό που γνωρίζει ο Δημήτρη μου είναι ότι και η Μαρία αλλά και ο Γιάννης που θα παίξουν νωρίτερα από σένα μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις έχουν τη δυνατότητα, αν σταθούν τυχεροί όπως εσύ όμως, γιατί χρειάζονται τύχη επίπεδου Δημήτρη σήμερα και οι δύο, μπορεί να πετύχουν το χιλιάρικο ή το jackpot, το οποίο θα τους στείλει λίγο πιο κοντά σε σένα. Άρα δεν πρέπει να επαναπάβεσαι, έχεις ακόμη ένα γύρο να τα βγάλεις πέρα με τους δύο αντιπάλους σου, που είναι τόσο άτυχοι που μετράνε την ώρα και τον τελευταίο γύρο σου. Λέει, δεν γίνεται, ένας γύρος θα είναι και για μας. Αυτό περιμένουν όλοι. Εσείς τι περιμένετε? Περιμένετε να δηλώσετε συμμετοχή, θα σας πει σε λίγο η Νατάσα Πού και φυσικά να έρθετε εδώ κοντά μας για να δείτε από κοντά τον Nissan Juke. Να το κάνετε test drive αν θέλετε, αν σας δώσω τα κλειδιά και με πιάσετε, θα σας καλέσουμε εκείνη τη μέρα. Και γιατί όχι και να το κερδίσετε. Πρώτα όμως, ξεκινάμε από τα βασικά. Δηλώστε συμμετοχή. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας trochos.star.gr. Έτσι με την εικόνα της Νατάσας Λεβαντόφσκα για χρυσό παπούτσι του τροχού της τύχης. Πάμε στον τελευταίο μας γύρο σήμερα. Οι τρεις φίλοι έχουν έρθει εδώ. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο σκληρό ντέρμπι σήμερα, γιατί θα είμαι ψεύτης αν πω κάτι τέτοιο. Σήμερα έχουμε έναν κυρίαρχο. Είναι η μόνη λέξη που μπορώ να σκεφτώ. Αλλά ο τελευταίος γύρος είναι ένας γύρος που μπορεί και να μην προλάβεις να παίξεις. Θα τα μάθουμε όλα τώρα. Δεν υπάρχουν περιθώρια. 200 ευρώ είναι το μπόνους, χιλιάρικα, ερωτηματικά, θαυμαστικά και όλα τα υπόλοιπα σε περιμένουν. Η κατηγορία είναι θεατρικά έργα. Δύο ξένα θεατρικά έργα που έχει γράψει ο ίδιος άνθρωπος. Πι. Πλησιάσες αυτή τη φορά τα 500. Ίσως την επόμενη να είναι μπροστά σου. Να μη σε θέλει, ρε. Το Λάμδα. Ξανά. Και για πρώτη φορά φαίνεται ότι ένα μικρό κομματάκι της τύχης του Δημήτρη έρχεται λίγο και πάνω από σένα. Το μη. Το μη για 500 ή και παραπάνω. Καλύτερα να χρεοκοπούσεις παρά να μπεις σε αυτή την ψυχοφθόρο διαδικασία. Το πρώτο γράμμα που αστοχείς σε αυτό το γύρο είναι το γράμμα για τα 500 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα έχεις την ευκαιρία να ξαναπαίξεις. Μαρία, έλα. Δεν έχει άλλο γύρο. Τέλος. Ό,τι κάνεις εδώ. Σίγμα. Όπου ήταν γράμμα χιλιάρικου αυτό, Γιάννη. Ξανά. Πλησιάζεις, αλλά είσαι πάντα λίγο πριν τα 500. Το ρο. Έλα, Μαρία. Το κάπα. Τα γράμματα τα πας καλά. Όχι, 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 όχι. Πάλε μικρό ποσό, έλα. Το νι. Όπου ήταν γραμματάρα, γραμματάρα. Ήταν τριπλό, έφερε ελάχιστα χρήματα. 2.000 η απόσταση από τον Δημήτρη. Το αλφα. Το κατοστάρικο αυτό, παιδιά, είναι στα αγώνα στον ωκεανό. Δηλαδή δεν είναι ότι απομακρύνθηκε πολύ από τον Δημήτρη, έτσι αλλιώς η απόσταση είναι τεράστια. Ε,
Επειδή το εκατοστάρικο αυτό έχει από κάτω ερωτηματικό, καλό θα ήταν το γράμμα που θα μας πεις τώρα να ανοίξει παραπάνω από μία φορές. Το ταφ. Είναι δύο. Οκ. Okay. Το ερωτηματικό τι σημαίνει, Μαρία? Δεν σημαίνει ότι θα φτάσεις το Δημήτρη σε καμία περίπτωση, αλλά επειδή κρύβει από κάτω είτε χρεοκοπία είτε 200 ευρώ επί δύο, επειδή άνοιξες δύο ταφ, θα έχεις τη δυνατότητα να πλησιάσεις το χιλιάρικο τουλάχιστον και να είσαι σε μια άλλη απόσταση από τον Δημήτρη. Νομίζω εδώ που είμαστε θα το σηκώσω. Μάλλον. Γιατί χρειάζομαι. Μάλλον όλοι αυτό θα έκαναν. Λογικό. Κάνε τέσσερα βηματάκια δίπλα σου. Πήγαινε στην ηλεκτρική καρέκλα να έρθω εγώ να σηκώσω αυτό το ερωτηματικό. Είτε 400 ευρώ θα βρούμε από κάτω, είτε χρεοκοπία. Και στις δύο περιπτώσεις δεν παίρνεις πρώτη. Καλά, με τη χρεοκοπία δεν το συζητάμε. Έλα πάλι. Το γατί που είναι. Σου στέλνω τώρα την Καντεμή κατευθείαν, δέμα για τη Ρόδο, όπως είναι, να το δούνε και, και οι μαθητές σου. Ήτανε άτυχη η κυρία Μαρία, δεν είναι ότι δεν το ήθελε. Ήτανε πολύ άτυχη, ό,τι σήκωσε ήταν χρεοκοπία ή έχασε σειρά της. Γι' αυτό φεύγει η πτάμενη Καντεμή και πάει προς τη Ρόδο και εγώ πηγαίνω στον υπτάμενο Δημήτρη τώρα πια, γιατί πετάει στα 5.000 πόδια σαν τον Χρυσαετό. Δημήτρη, μάθαμε κιόλας πέντε πράγματα. Διεκδικεί βεβαίως και το 200άρικο, διεκδικεί και το jackpot και το χιλιάρικο. Τα άφησαν όλα τα παιδιά μέσα για σένα. Πάμε! Την παραμικρή αμφιβολία δεν είχαμε για σένα. Μη με διαψεύσεις, πάμε. Κι άλλα 500. Το χι. Και αυτά δικά σου. 20, φέρεσέ τα. 500 ευρώ ακόμη. Έχετε αβάνε, Δημήτρη. Δεν νομίζω. Ο Δημήτρης μιλάμε, πάει για λευκό πύργο τώρα. Δεν είναι συμβατικό το ποσό το οποίο θα κερδίσει. Μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Θα πάρω το ΙΤΑ. Θα πάρω και το όμικρον. Και με αυτό το όμικρον κρατιέσαι ακόμη στα 3.000. Ένα πολύ μεγάλο ποσό πριν τον τελικό. Δέλτα. Εδώ χάνεις ένα γράμμα. Κάπου το έχεις δει το Δέλτα εσύ και το είπες. Δεν νομίζω ότι ήταν τυχαία επιλογή. Κάτι έβλεπες. Υπέθετα, ίσως. Έρχεται ο Γιάννης με τις ελπίδες του να είναι πραγματικά στο πάτωμα πλέον, διότι χρειάζεται ένας μικρός συνδυασμός θαυμάτων. Όχι ένα θαύμα, συνδυασμός θαυμάτων. Από το φι. Σε εκείνη τη θέση το περίμενα. Το... Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχασες για ακόμη μια φορά τη σειρά σου. Αυτή τη φορά όμως έχοντας μπροστά σου ένα θαυμαστικό, που σημαίνει ότι υπήρχε η πιθανότητα του jackpot. Και έτσι, Μαρία μου, ίσως εσύ κλείσεις το παιχνίδι, τουλάχιστον με ψηλά το κεφάλι. Τώρα, γιατί όχι, έλ. Το θήτα. Εντάξει, τώρα ο ήχος των 500 δεν με... Ενθουσιάζει. Ενθουσίασε πια στο σημείο που είμαστε. Ξέρεις το γρίφο? Το δεύτερο, ναι. Το δεύτερο, ναι. Μου λείπει η δεύτερη λέξη. Μάλιστα. Από... Μπορεί να εκτιμήσεις εάν υπάρχουν σύμφωνα για να καλύψουν μία διαφορά 2.000 ευρώ περίπου. Νομίζω πως όχι. Όχι. Είναι όλα αφωνίεντα. Είναι μόλις ένα σύμφωνο. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Και πριν χειροκροτήσω τον Δημήτρη, που είναι ο νικητής, θέλω να δω πώς θα το τερματίσεις εσύ αυτό το γρίφο. Γιατί περιμένουν τα παιδιά την κυρία να λύσει γρίφο. Έλα. Θέλει να πάρει φωνή, ναι. Έλα. Το έψιλον. Θέλεις κι άλλο? Έχουμε. Ναι. Από όλα έχει ο Μπαχτσές. Θα πάρω το ύψιλον. Το ύψιλον. Ωραία. Το γιώτα. Το γιώτα. Ωραία. Είναι το πρώτο γράμμα της λέξης που σε ζόριζε. Πολύ γνωστά θεατρικά έργα. Τώρα το βρήκα. Λοιπόν, πάμε. Η νύχτα της Ιγκουάνα, λεωφορείων ο πόθος.
Εντάξει, το Λεφαρίνο Πότο του Τένις Βίλιαμς βεβαίως είναι πολύ πιο γνωστό, αλλά και η νύχτα της Ιγκουάνα είναι γνωστό. Η αλήθεια είναι πως δεν πρόφτασες. Όταν βρήκες την τύχη σου, ήταν πολύ αργά, υπήρχε μόλις ένα γράμμα. Με ήθελε ο τροχός καθόλου. Τίποτα. Ούτε εσένα, ούτε το Γιάννη. Και έτσι, σε αυτό το σημείο, να σε ευχαριστήσω και τους δύο. Ο νικητής δεν αχνοφαινόταν απλά, ξεχώρισε από την αρχή. Και είναι ο Δημήτρης μας. Και εδώ μπορούμε να το χειροκροτήσουμε πλέον, γιατί έκανε έναν θρίαμβο, έναν περίπατο θα το έλεγα, μέχρι τα 2.540. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό με το οποίο γυρίζεις Θεσσαλονίκη. Βρέξει, χιονίσει. Δεν ξέρω αν θα γυρίσεις όμως με καινούργιο αυτοκίνητο. Αυτό θα το μάθουμε σε λίγο. Θεσσαλονίκη, με τρένο ήρθες, με αεροπλάνο, με τα πόδια. Με αυτοκίνητο. Με αυτοκίνητο, δικό σου. Ακόμη. Και άμα κερδίσει, άλλο θα κάνει. Ρε φίλε, πού θα μείνει το αυτοκίνητο. Ας το κερδίσουμε και θα το χαρίσω. Έχω φίλους εδώ. Μ' αρέσει. Είπε θα το χαρίσω, ακούσατε. Δεν είπε θα το πουλήσω, είπε θα το χαρίσω. Και μόνο γι' αυτό που είπε, 2.540 στην άκρη μαζί με τα δωράκια σου και ό,τι έχει ο τελευταίος φάκελος. Καλή τύχη, Δημήτρη. Τώρα παρακαλώ να είναι το αυτοκίνητο μόνο και μόνο για να χαρίσει το δικό σου. Το παλιό σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Λοιπόν, τελευταίος γρίφος. Η κατηγορία έρχεται αμέσως. Καλή επιτυχία. Η κατηγορία είναι αντίθετα. Δύο. Μάλιστα. Οι λέξεις πάντα. Και τα γράμματα, τα πέντε, τα πρώτα, όσο τουλάχιστον από αυτά υπάρχουν, εμφανίζονται. Υπέροχα! Ο μισός γρίφος, λιμένος. Σίγμα δεν έχει. Ταφ δεν έχει. Κατά τα άλλα, βάλε κανένα γράμμα ακόμα και έφυγες νικητής. Θα πω το ρο. Το ρο. Το νι. Όπως λέμε. Νίκος. Ωραία. Που είναι και ο πατέρας, μπας και βάλει το χέρι του και βοηθήσει. Πάντα βοηθάνε αυτά. Ένα σύμφωνο ακόμη και ένα φωνή είναι, Δημήτρη. Θα πω από σύμφωνο. Το κάπα. Έχει 6 αλφα, αποκλείεται να βρούμε τόσο δυνατό φωνήν, αλλά πάμε σε ακόμη ένα φωνήν. Το γιώτα. Το γιώτα. Πόσες από τις επιλογές του Δημήτρη βρίσκονται στα αντίθετα. Ναι. Καμία, παιδιά, περιμένω να ανοίξει κάτι και δεν ακούγεται τίποτα. Ούτε μία. Προσπάθησε να σκεφτείς ότι δεν υπάρχουν τα γράμματα αυτά, μπας και βοηθηθείς. 10 δεύτερα. Πω, πω. Δεν το περίμενα με τίποτα. Μιλάμε για λέξη, για... Πω, πω, απίστευτο. Έχουμε βρει συνολικά 8 γράμματα στα 14, αν τα μετράω καλά. Και δεν πετύχαμε ούτε ένα από τα 4, Δημήτρη, ούτε το γιώτα. Για να δούμε, ρε παιδιά, ποια γράμματα είναι τα υπόλοιπα. Δηλαδή, δεν μπορώ τώρα, δεν το περίμενα αυτό. Έπρεπε να πούμε το μη αντί του νη. Τελικά το νη δεν ήταν τυχερό. Ίσως να μπορούσαμε με αυτό να βρούμε μία άκρη. Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε. Ενώ το ύψιλον ήταν το επόμενο φωνήεν. Δεν πειράζει. 2.540 ευρώ. Δεν τα χάνεις, είναι δικά σου αυτά τα χρήματα. Βεβαίως. Και τώρα να πω στους φίλους που περίμεναν πώς και πώς τα κολυτάρια. Ήδη έχουν πάρει τηλέφωνο μεταξύ τους. Να πάρει τα αμάξια, Δημήτρη, θα μας δώσει το παλιό να το καβατζώσουμε. Ναι, όμως είχε εδώ το αυτοκίνητο. Γιατί αν είχε το αυτοκίνητο, τότε βλέπω μια θαμπάδα. Λοιπόν, στο φάκελο αυτό και το βλέπουμε μαζί τώρα, μην σε κρατάω σε αγωνία. Είχε. Τι είχε, ρε, Δημήτρη, πες εσύ. 2.000 ευρώ. Εντάξει, οκ, okay, δεν είναι το αυτοκίνητο και για τους φίλους και για τον ίδιο για να νιώσει λίγο καλύτερα. Παίρνει τα 2.540 και με αυτά σίγουρα θα περάσει πολύ καλύτερα στους επόμενους μήνες. Κάτι θα γίνει, δεν μας λέει καν τι θα γίνει, δεν θέλω να ρωτήσω. Το μόνο που θέλω να ακούσω είναι τι κάνει όποιος γυρίζει. Κερδίζει.